Καλημερίζω λέγοντας και των προτέρων ότι θα συνεχίσουμε και αύριο εκ των πραγμάτων τον κύριο Μανώλη Μαυρομάτη για το θέμα της μπάλας Super League στην Ευρώπη που έκανε πίσω όλο αυτό το σύστημα των 12 ποδοσφαιρικών ομάδων. Καλημέρα σας κύριε Μαυρομάτη. Τι καλημέρα, κάνετε? Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας. Καλά μας πήραν τον τίτλο Super League. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο. Από εκεί ξεκινούν. Πήγαν να μας κλέψουν. Ξεκινάνε από την Αγγλία κύριε. Νομίζω γιατί το ποδόσφαιρο ήταν εκεί. Ναι. Επομένως οι ομάδες που αποχώρησαν πρώτες για να ματαιωθεί αυτό το τυχοδιοκτικό θέμα που απασχόλησε από το 2019 αυτούς τους εγκέφαλους. Μπήκατε τους πολύ 12. Επιθετικά κύριε Μαυρομάτη, κάνατε ήδη σουτ στο πρώτο δευτερόλεπτο. Μπήκατε επιθετικά με αυτό το τυχοδιοκτικό, με τον επιθετικό προσδιορισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αποτυχία, αγαπητέ μου φίλε Άρη... Μπορεί να το διατυπώνετε όπως θέλετε, μην κάνω εγώ μπούλινγκ εδώ τώρα. Όχι, τύχο διοκτισμό τον λέω εγώ. Ναι, ναι. Διότι θα τον λέει ο καλεσμένος όπως θέλει. Ναι. Σε ένα ρεστοράν της Νέας Υόρκης μεταξύ των 2-3 παραγόντων από αυτούς που τελικά ήθελαν να ανακοινώσουν ξαφνικά τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος. Αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και το αυτοδιοίκητο ανήκει στα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, αλλά και γενικότερα στις ομοσπονδίες που έχουν τον πρώτο λόγο περί αυτοδιοικήτου. Άρα λοιπόν, οι ομοσπονδίες, οι εθνικές και πρωτίστως η FIFA και η UEFA είναι εκείνες που αποφασίζουν. Αυτές επρόκειτο να τις διαγράψουν αυτές τις ομάδες εάν προχωρούσαν, είδανε όμως τον αντίκτυπο. Και όλοι τώρα προτείνουν να ακολουθεί το παράδειγμα της Bayern. Γιατί, ως είδηση το λέω, διότι η Bayern κατά το 51% ανήκει στους φιλάθλους. Οι μετοχές είναι των φιλάθλων και αυτοί αποφασίζουν. Άρα δεν είναι ούτε ο Ρουμενίγκε, ούτε ο Ούλι Χένες, ούτε ο Μπεκεμπάουερ. Μάλιστα. Πιστεύω με λίγα λόγια ότι αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Πήγε να δημιουργηθεί, είχε ξεκινήσει και το 1995 με τον Μπερλουσκόνη το 2000. Με την G14 με έδρα της Βρυξέλλες τότε, τη θυμάμαι. Αλλά μετά καλά. Ήρθε η Λευκή Βίβλος του κυρίου Μαυρομάτη ως Ευρωβουλευτού. Και περιέχεται μέσα εκεί το οποίο είναι το νομοσχέδιο που πρέπει να ακολουθήσουν οι αθλητικοί παράγοντες και τα Υπουργεία βεβαίως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντάξουν τον αθλητικό τους νόμο. Κλείνω εκεί εδώ και αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε να μας πείτε τι ήταν αυτή η Λευκή Βίβλος την οποία φέρατε εσείς στη θητεία σας κύριε Μαυρομάτη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο το πρωί την ίδια μετά τις 9.30 θα συναντηθούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.